δεν υπάρχει η δυνατότητα από απλούς ορλογούμενους πολίτες που είχαν πληγεί, είχαν τεθεί σε αναστολή να υποβάλουν δηλώσεις, και αυτό γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε το Υπουργείο δεν έχει ανεβάσει την πλατφόρμα του Taxis τα εισοδήματα από τις αναστολές στους εργαζόμενους. Ακόμα προχθές, βγήκε επιτέλους από τον ΕΦΚΑ η εκαθάριση των εισφορών, ώστε να μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις, και μόλις εχθές έλθε η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, ώστε και οι επιχειρήσεις να κάνουν τις διασταυρώσεις που πρέπει να κάνουν, ώστε να ξεκινήσουν να στείλουν το έντυπο Ε3, απαραίτητο έντυπο που προσδιορίζει τα κέρδη τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι' αυτό βλέπετε και πάρα πολύ μικρή ροή στην υποβολή των δηλώσεων. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις από σήμερα, οι πιο απλές επιχειρήσεις που δεν είχαν μεγάλα θέματα με τις συγκεντρωτικές όμως. Και πάλι υπάρχουν προβλήματα και διευκρινήσεις που πρέπει να βγει το Υπουργείο για να δώσει σε σχέση με πολύ συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 που έχουν να κάνουν κυρίως με επιδόματα που δόθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο στις επιχειρήσεις. Εδώ να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το Υπουργείο κοφεύει την έκκληση που κάνουν και οι επιχειρήσεις και οι φοροτεχνικοί για το πρόγραμμα της επιδότησης των παγίων δαπανών. Ένα πρόγραμμα που η προθεσμία υποβολής του λήγει 2 Ιουλίου μετά από παράταση, που όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις στο έντυπο Ε3 που μόλις πριν σας εξήγησα ότι από σήμερα ουσιαστικά μπορούμε στοιχειοδός να το συμπληρώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι οι μέρες είναι ελάχιστες. Είναι αδύνατο να συμπληρωθούν τόσα Ε3 ούτως ώστε οι επιχειρήσεις δικαιούχοι να υποβάλουν το αίτημά τους. Ο χρόνος πηγαίνει πάντα προς τα πίσω εξαιτίας όλων αυτών των δυσκολιών. Άρα παραμένει και η δική σας θέση, κύριε Χριστοφοράκη, σε ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο που απαιτείται να δοθεί ως παράταση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να δοθεί αυτή η παράταση προκειμένου να τελειώσει αυτό το θέμα με τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται με τις παρατάσεις. Καλό θα είναι να δίνονται και να δίνονται νωρίς. Αν η παράταση δοθεί, πού θα δοθεί? Αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι 6 εκατομμύρια δηλώσεις πίσω. Δεν έχουν γίνει ακόμα. Πέρυσι τελείωσε τέλος Αυγούστου η προθεσμία, αλλά είχαν υποβάλει μέχρι τώρα περίπου 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Εκκρεμούσαν άλλα 3,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αν βγει το Υπουργείο και δώσει παράταση 15 Αυγούστου, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι και οι συνάδελφοι και οι φορολογούμενοι θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ ψυχολογικά που δεν θα έχει ουσία πλέον. Επίσης, να πούμε και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει. Το ζήτημα που υπάρχει με εργαζόμενους γονείς που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς, όπου απαιτείται το εκαθαριστικό του 2020, το φετινό. Η προθεσμία λήγει 36. Δήλωση οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλουν, με δεδομένο ότι δεν έχουμε ανέβει ακόμα τα επιδόματα αναστολών. Δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση. Είναι σφόδρα πιθανό να δοθεί. Δεν γίνεται να μην δοθεί. Όμως, δείτε, είναι 23 του μήνα. Πόσος κόσμος έχει την αγωνία. Πρέπει και οι παρατάσεις να βγαίνουν έγκαιρα. Να βγουν καταρχήν και να βγαίνουν έγκαιρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο παράδειγμα. Το τελευταίο ήταν το πιο δυνατό από όλα. Δεν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους οι γονείς. Πραγματικά, συγγνώμη κύριε Δουλγεράκη, επειδή όλοι έχουν περάσει από αυτή την φάση, νιώθω την αγωνία τους. Νιώθουμε όλοι οι φοροτεχνικοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και απάντηση δεν έχουμε για το πότε θα ανέβουν οι αναστολές, ούτε πότε θα δοθεί και ποια θα είναι η νέα προθεσμία. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή πραγματικά να αρχίσουν να σέβονται
προσωπικότητες και ανθρώπινες αξιοπρέπειες. Mm-hmm. Δεν γίνεται άλλο. Ένα θέμα είναι αυτό. Με πολύ μεγάλες εκκρεμότητες, με πολύ μεγάλες ελλείψεις, προβληματικά κομμάτια και έτσι πάμε και προχωράμε στην ημέρα και στην πορεία της επόμενης ημέρας. Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους έχει μεγάλη ανταπόκριση. Το ένα θέμα. Προθεσμία 3 ετών για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν το 2004. Δηλαδή 82, 87, 90. Από μια κουβέντα. 1η Ιουλίου υποχρεωτικά στη ζωή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικά βιβλία My Data, ψηφιακή πλατφόρμα My Data. Τρίτο θέμα. Από μια κουβέντα στο καθένα, παρακαλώ, κύριε Χριστοφοράκη. Λοιπόν, η ρύθμιση των οφειλών δείχνει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως ακόμα έχει πολύ δρόμο να υλοποιηθεί. Δεν φτάνει αίτηση. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εμπλέκονται πέραν του δημοσίου και ιδιώτες πιστωτές. Έχουν γίνει αιτήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ακόμα. Θα το παρακολουθούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερα, ξαναλέω, σε περιπτώσεις που έχουν οφειλές στο δημόσιο, γιατί εκεί προβλέπεται πολύ μεγάλο κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Όμως είναι κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα κανένα σχέδιο. Θα το δούμε στην πορεία. Όσον αφορά το My Data, μόνο σ' αστείο μπορούν να το λάβουν υπόψη τους και οι επιχειρήσεις αυτό. Καμία επιχείρηση δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ηλεκτρονική διαβίβαση. Θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα παραταθεί η προθεσμία. Μέσω κορονοϊού έχει δεσμευτεί ο Υπουργός ότι θα παραταθεί. Είναι μια ακόμα παράταση, θα δοθεί την τελευταία μέρα. Όπως συζητείτε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δηλαδή. Το καμία επιχείρηση δεν είναι έτοιμη. Φαντάζομαι ότι είναι τρόπος του λέγειν για να δείξουμε ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, πραγματικά καμία επιχείρηση δεν είναι έτοιμη, γιατί υπάρχουν ακόμα ζητήματα στο στήσιμο του My Data. Τεχνικά ζητήματα που δεν έχει μιλήσει η ΑΔΕ. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουν τολμήσει μπορούν να στείλουν με σιγουριά μόνο τα έσοδα. Το My Data δεν είναι αποστολή μόνο των εσόδων, είναι ηλεκτρονικά βιβλία. Και τα έξοδα λοιπόν θα πρέπει να ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Αυτό το κομμάτι έχει ακόμα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, πιστέψτε με, μέχρι να ολοκληρωθεί. Πάντως σίγουρα μία εβδόμου δεν θα είναι η αρχική ημερομηνία. Θα είναι μεταγενέστερα 31 Δεκάτου ίσως. Μάλιστα. Και μόνο για τα έσοδα. Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναφορά μου και αυτή την είδηση περί της προθεσμίας των 3 ετών για τα επενδυτικά σχέδια και την υπαγωγή τους σε αναπτυξιακούς νόμους και για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφές της ληφθήσας επιχορήγησης εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης, θέτει η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για την απλούστευση του πλαιστείου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν παραπάνω προβλήματα, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο, ότι βγαίνουμε ήδη, προσπαθούμε να κάνουμε επανεκκίνηση στην οικονομία. Δεν είναι ώρα τώρα να ζητούνται χρήματα πίσω από τις επιχειρήσεις.